Χριστούγεννα, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μέτρο, είναι μέτρο, είπε ο Υπουργός σε δήλωση που θα δούμε σε λίγο, στην πιο δραματική στιγμή της πανδημίας. Δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις, δεν είναι ώρα για παραστάσεις με μικροκομματικά ωφέλη. Αυτά είπε μεταξύ ο άλλων υπουργός και απίστευε και έκκληση. Υπενθυμίζουμε και έγινε και η χθεσινή κόντρα στη Βουλή. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Εσύ είσαι και έμπειρος στις καλύψεις εκεί των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο. Βλέπουμε. Έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο, Αντώνη. Και έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς για να μην γίνουν. Για να μην γίνουν συγκεντρώσεις. Είναι στο πλαίσιο αυτό της αντιμετώπισης, της εξάπλωσης του κορονοϊού. Σας απομακρύνουν ή έχω αυτή την αίσθηση. Σας απομακρύνουν εκεί. Η αίσθηση... Μας απομακρύνουν, ναι, πάμε λίγο πιο πίσω. Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Είμαστε από την απέναντι πια πλευρά της Πατησίων. Βλέπετε εδώ τώρα, εντάξει, τώρα είναι η διαδικασία, όπως είπαμε, των προσαγωγών σε εξέλιξη από πάνω. Από νωρίς το είχαμε δίνει και το drone της αστυνομίας που έδινε απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Είναι μια μικρή ομάδα, ατόμων που ήρθε εδώ από χθες. Κρατάμε το βασικό, δεν υπήρξαν συμπλοκές, δεν υπήρξε τίποτα.